Ο Ανδρέας Ζησιμάτος γεννήθηκε το 1928 στο Αργοστόλι και πέθανε στην Αθήνα το 1998 λόγω της πολυοργανικής ανεπάρκειας και βαρυτάτης λίμωξης του αναπνευστικού. Ήταν αυτός που εξαιτίας του γνώρισε για πρώτη φορά το κοινό τον Νίκο Κούρκουλο, ο πατέρας του οποίου καταγόταν από την Κέρκυρα. Η πρώτη περίοδος ως ηθοποιός δεν ήταν διόλου εύκολη για τον νεαρό Νίκο, όμως συνέβη σε αυτό μια ευχάριστη συγκυρία παίζοντας στο θέατρο της Έλσας Βεργή ένα μικρό ρολάκι που λέει μόνο την ατάκα «Το γράμμα σας κύριε» μαθαίνει ότι ο Ανδρέας Ζησιμάτος υπέστη ευνίδια γαστροαργία. Ο Κούρκουλος παρακολουθούσε συνεχώς τις παραστάσεις και γνώριζε απ' έξω και ανακατοτά τους διαλόγους. Έτσι του δίνουν τον πρώτο ρόλο όπου κερδίζει και την πρώτη του καλή κριτική από τον Άγγελο Τερζάκη. Ο Ανδρέας λοιπόν της γεννήθηκε όπως σας είπα το 1928 στο Αργοστόλι και πέθανε στην Αθήνα το 1998 ξεχασμένος σε ηλικία 70 ετών. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου όπως και το Ελληνικό Οδείο για Πιάνο και Απαγγελία. Ήταν καθηγητής υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της κατοχής έπαιξε στο Παιδικό Θέατρο της αντιγόνη Μεταξά και λίγο αργότερα με τον Καραντινό Θεοτοκά πρωτοστάτησε στην εδραίωση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Συνεργάστηκε με κορυφαίους θεάσους του Ελευθέρου Θεάτρου της εποχής του. Η τελευταία του παρουσία του πάνω στο σανίδι ήταν το 1996, δύο χρόνια δηλαδή πριν το θάνατό του, στο έργο «Βολπόνε» με το Εθνικό Θέατρο. Πήρε μέρος σε πάνω από 50 παραστάσεις της κρατικής σκηνής της συμπρωτεύουσας ενώ ταυτόχρονα δίδασκε στη δραματική του σχολή σύζυγος της ηθοποιού λίνας τριανταφύλου και πατέρας της ηθοποιού χαράς Σιμάτου. ο ανδρέας ζησιμάτος έφυγε από τη ζωή στις 25 οκτωβρίου 1998 σε ηλικία 70 ετών στο γενικό νοσοκομείο αθηνών όπου νοσηλευόταν στον κινηματογράφο έλαβε μέρος στις ταινίες αραβωνιάσματα λύκαινα η λίμνη των στεναγμών ο γουρσούζη, το νησί των γενναίων σταυραϊτή κατά λάθο μπαμπάς ο αγαπητικός σιβοσκοπούλας αγάπη γραμμένη με αίμα όταν η μοίρα προστάζει ματωμένο λιοβασίλεμα και σε πολλά άλλα στην τηλεόραση ασημένιο δινάριο εσύ αποφασίζει ταύρο με τοξότη προδοσία ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και εγγραφή για και χαρά σε όλους.